σήμερα παραμονή πρωτοχρονιάς για την αναβίωση του εθίμου Καμίλιδες και Τιβιτζίδες. Είναι ένα έθιμο το οποίο έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Γινόταν για τον Θεό Διόνυσο, αλλά μετά όπου επικράτησε η χριστιανική θρησκεία μεταλλάχθηκε και επιβίωσε και έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Γίνεται η παραμονή πρωτοχρονιάς ή ενήμερα την πρωτοχρονιά. Ξεκινάει από τις γειτονιές όπου η Καμίλα, όπως βλέπετε πίσω του DVG, παίζουν ένα παιχνίδι με τα κουδούνια και προσπαθούν να πούνε τα κάλαντα και να ξυπνήσουν τη φύση από τη χειμερή ανάρκη. Είναι ένα συνδυασμός, δηλαδή είναι ειδική η φύση αυτού του εθίμου. Και μετά καταλήγουν όλος αυτός ο κόσμος, καταλήγει στο κέντρο του χωριού ή της πλατείας της πόλης μας συγκεκριμένα, όπου στείνεται ένα παραδοσιακό γλέτι. Είναι στη μέση του κύκλου η Καμίλα με τον DVG, που παίζουν και ο ένας πειράζει τον άλλον και γύρω γύρω οι χορευτές χορεύουν παραδοσιακούς χορούς περιοχής. Αυτές τις ημέρες ο Σύλλογος γενικότερα έχει έθιμα τα οποία αναβιώνει κατά καιρούς. Κάθε χρόνο αναβιώνει διαφορετικό έθιμο. Βέβαια, αυτό το Καμίλιδες είναι το πιο διαδραστικό, γι' αυτό και συνήθως κάνουμε αυτό. Αλλά επίσης υπάρχουν και τα Εννιά Φαγιά και η Γουρνοχαρά, τα οποία είναι κυρίως έθιμα των Χριστουγέννων. Πιο μπροστά, μέσα στο μήνα, ο Σύλλογος είχε και τον ετήσιο χορό και αργότερα, με την καινούργια χρονιά, έρχονται και καινούργιες δράσεις. Συνεχίζουν κανονικά τα χορευτικά μας τμήματα και στην γιορτή του Αγίου Τρίφωνα, που είναι και Άγιος των Ανατολικών Ιωτών, γίνεται μια αρτοκλασία και μια επίσκεψη όλου του συλλόγου στην εκκλησία. Και δράσεις. Ο Σύλλογος έχει και πολύ έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Προσπαθεί κάθε φορά και ειδικά τις ημέρες αυτές να βοηθήσει όσο περισσότερο μπορεί, συγκεντρώνοντας άλλοτε τρόφιμα, άλλοτε ρουχισμό και τα διαθέτουμε σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και κυρίως εκεί στοχεύουμε, δηλαδή εντοπίζουμε κάποια οικογένεια που πιθανά να έχει κάποιο θέμα και βοηθάμε όσο μπορούμε.